παρακολουθώ συνέχεια. Ώρα αυτό ήταν σίγουρα πριν τις 6, μιλάω γύρω στις 5 το απόγευμα, 4.30-5 το μεσημέρι προς απόγευμα, και παρακολουθώ συνέχεια τα ελικόπτερα, το ένα ψ' απ' το άλλο, που έρχονται να μαζέψουν νερό από τη θάλασσα για να κάνουν τις ρήψεις τους. Mm-hmm. Πού να φανταστώ ότι 2 ώρες αργότερα θα βρισκόμουν ακριβώς στην ίδια θέση που βρίσκονταν οι απομακρυσμένοι γείτονές μου, ωστόσο, στην απέναντι περιοχή, στο Νέο Βουτζά. Να φεύγω από το σπίτι ως αλόφρον με την παρακίνηση του Θανάση, ο οποίος έχει μια εμπειρία. Όχι ότι εγώ δεν φοβόμουν, φοβόμουν. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως δεν είχες καταλάβει ότι. Δεν είχες αισθανθεί την απειλή, άλλο φόβο. Όχι, φόβος, όχι, όχι, καμία άλλο... απειλή. Ήταν πολύ ένα καθημερινό απόγευμα. Ο Θανάσης έκανε μπάνιο και εκεί που παρακολουθώ τηλεόραση χαλαρή στο σαλόνι, κόβεται το ρεύμα, σταματάει το ρεύμα. Οπότε αρχίζω να ανησυχώ. Αυτό δεν είναι καλό, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Βγαίνω από την είσοδο του σπιτιού, από την προστινή πλευρά του σπιτιού, δηλαδή έχει προς τη θάλασσα, και βλέπω ότι έχουμε πνιγεί στο μαύρο καπνό. Ναι. Φρέσκος μαύρος καπνός. Άκουγα και πολύ μακριά εκρήξεις, οπότε ήξερα ότι είμαστε δίπλα σε αυτή την κατάσταση. Έβγαλα άρον-άρον το Θανάση από το μπάνιο. Και από εκεί και πέρα εκείνος μπόρεσε να υπολογίσει τον κίνδυνο. Με έβαλε κυριολεκτικά, με πέταξε μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ πια, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, από τη στιγμή που εσύ είπες ότι παρακολουθούσες στην τηλεόραση τα πλάνα από την κινέτα, μέχρι που είδες τους καπνούς λίγη ώρα αργότερα, λίγες ώρες αργότερα μάλλον, στο βάθος, και μέχρι να αναγκαστείς να τραπείς σε φυγή σε αλόφρονα κατάσταση, όπως είπες, Χριστίνα Λαμπύρη, όλα αυτά έγιναν μετά με καταιγιστικό ρυθμό, φαντάζομαι. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, πρέπει να είναι όλο αυτό να έχει γίνει μέχρι τις 7 παρά. Δηλαδή, 6 και 4 περίπου, 6 και 4 και 20 ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Μέχρι τις 7 παρά 4 περίπου που έφυγα από το σπίτι, έβλεπα από τον καθρέφτη του αυτοκινήτου τις φλόγες που υψώνονταν. Δηλαδή, σου μιλάω για. Το έχω πει και θα το ξαναλέω και δεν το ξεχάσω ποτέ. Μιλάμε για μια απίστευτη ένταση, απίστευτη ταχύτητα, απίστευτη δύναμη φωτιάς. Όπως πολύ σωστά είπαν κάποιοι, σωστό φλογοβόλο. Φλογοβόλο. Είναι αυτό που βλέπουμε σε ταινίες και δεν το πιστεύουμε. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους είτε να καίγονται, είτε μάλλον άλλοι να καίγονται και άλλοι να γλιτώνουν. Και λες, είναι μια ταινία, εντάξει, είναι ταινία τρόμου, είναι thriller, τι είναι. Υπερβάλλουν. Πέφτουν τα σπίτια, υπερβάλλουν, ναι, αλλά είναι ένα σενάριο, είναι μια ταινία. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο σενάριο που θα μπορούσε να συμβεί, Θανάση. Και εσύ την πονά στην περιοχή, την ξέρεις. Ήσουν κοινοτάρχης άλλωστε επί Κερμίου. Και φαντάζομαι δεν περίμενες ποτέ, ή μήπως περίμενες ότι θα συμβεί αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, μόλις μου είπε η Χριστίνα υπάρχει κάπνα, κάτι συμβαίνει εδώ. Εγώ βγήκα έξω, μόλις ήρθε η πρώτη σπίθα επάνω. Εσύ έκανες μπάνιο εκείνη τώρα. Ναι, μόλις ήρθε η πρώτη σπίθα επάνω μου, λέω εντάξει, καήκαμε. Αυτό είπες, Κατευθείαν. Λέω Χριστίνα, φύγε. Γιατί Θανάση το πίστευες αυτό, ότι με το που ήρθε η πρώτη σπίθα. Από εμπειρία. Από εμπειρία. Έχω σβήσει πάνω από 10 φωτιές. Είχε ξαναπιάσει φωτιά στην περιοχή όταν ήσουν εσύ? Όχι, είχε πιάσει φωτιά στην περιοχή όταν ήμουν κοινοτάξης το 2007-2009, αλλά και παλαιότερα, το 97-95, είχαμε ζήσει πολλές φωτιές στην περιοχή. Και το 2007, νομίζω, που ήταν η μεγάλη φωτιά που έκαψε τα πάντα, είχε τρομερή εμπειρία τότε. Ναι. Τραγικές στιγμές. Και το 9 πάλι ήταν. Που περάσαν μαζί το 9 τις φωτιές. Και λίγο πολύ γνωρίζω από φωτιές. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Κάει και ο κόσμος από. Ήταν άπειρη. Ήταν άπειρη. Θέλω να πάμε σιγά σιγά σε αυτά τα θέματα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε πριν μπούμε στη. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που θα συζητάμε και τους επόμενους μήνες. Θέλω να πιστεύω ότι θα το συζητάμε. Μέχρι να αποδοθούν οι ευθύνες. Μέχρι. Ακριβώς, Χριστίνα. Και αν αποδοθούν οι ευθύνες, αλλά εμείς θα πρέπει να το συζητάμε και να μην το ξεχάσουμε μέχρι να αποδοθούν. Με τόσους νεκρούς θα πρέπει επιτέλους μία φορά να αποδοθούν ευθύνες. Μια φορά θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και να μην εφησυχάσει κανείς, γιατί τώρα το μόνο που κοιτάνε όλοι είναι να ρίξουν ο ένας, να κάνουν ένας μπαλάκι τις ευθύνες στον άλλον. Και αυτό σε διακόπτω. Αυτό είναι το ελληνικό στοιχείο. Ποτέ ο Έλληνας δεν φταίει για κάτι. Έχω ακούσει τρελά πάντα. Πάντα φταίνε, φταίει ο αέρας, φταίει γιατί δεν έριξε. Πάντα ο άλλος φταίει. Δεν φταίει ποτέ ο Έλληνας. Ο στρατηγός άνεμος. Έχει ξεκινήσει από το στρατηγό. Το υποστράτηγο. Όλοι φταίνουν εκτός από εμάς. Μα και τώρα, προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες τους κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι έχουν μεγαλύτερη την ευθύνη και ποιοι λιγότερο. Προκειμένου να αποποιηθούν των ευθυνών τους κάποιοι, είτε επικαλούνται το στρατηγό άνεμο πάλι, ναι, είτε με ένα άλλο. Της περιοχής, είτε τη δόμηση της περιοχής. Χθες έγινε περιοχή η δόμηση. Περιοχή η δόμηση αυτή έχει 50 χρόνια εκεί. Αλλά χθες ξαφνικά μιλάμε για δόμηση. Ανακαλύψαμε τη δόμηση. Πριν πάμε λοιπόν σε όλα αυτά, για τα προβληματικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και αντιμετώπιζε η περιοχή όμως, δεν τα αντιμετώπιζε σήμερα ξαφνικά, και για το ποιοι
με βάση τη δική σου εμπειρία, Θανάση, ως τοπικού παράγοντα της ευρύτερης περιοχής, για το ποιοι κατά τη γνώμη σου ολιγόρησαν. Δεν θα κάνουμε δικαστήριο εδώ. Όχι, θα τα πούμε σε λίγο όμως αναλυτικά. Αυτό σου λέω. Θα τα πάμε βήμα-βήμα όμως. Ήρεμα να δούμε ποιοι κατά τη γνώμη σου ολιγόρησαν. Άλλωστε είναι κάτι το οποίο ψάχνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με υπερβολικό τρόπο, με υπερβάλλοντα ζήλο, όλες τις τελευταίες ημέρες. Δεν μπορούμε κι εμείς έχοντας εσάς εδώ που το ζήσατε από κοντά. Να μην ψάξουμε, πόσο μάλλον με τη δική σου ιδιότητα του πρώην κοινοτάρχη. Θέλω όμως καταρχήν, Χριστίνα, να μου πεις τι ζημιές έχει υποστεί κάνοντας μια αποτίμηση κάποιες μέρες αργότερα, σήμερα που μιλάμε, το σπίτι σας. Σχεδόν ολική καταστροφή. Σχεδόν ολική καταστροφή. Ναι. Από την αρχή δεν είναι κατοικήσιμο. Δεν είναι σπίτι κατοικήσιμο. Δεν έχει πέσει, δεν είναι κατοικήσιμο. Ήταν η κεντρική σας κατοικία, έτσι. Yeah. Η κεντρική σας, εκεί μένατε. Μένουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Μόνο μένουμε στο Πικέρμι. Όλα τα σπίτια που καήκανε και μέσα, ο φέρον οργανισμό, πρέπει να γκρεμιστούν τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται τίποτα. Εμείς δεν θα γκρεμίσουμε το φέρον τον οργανισμό, γιατί έπιασε φωτιά, πέρασε φωτιά μέσα, τα έκαψε όλα και έφυγε γρήγορα γιατί είχε μεγάλη ταχύτητα. Άρα σταθήκαμε τη χέρι στο να μην τον γκρεμίσουμε όλο το σπίτι, όπως θα γκρεμίσει όλο το σπίτι ο αδερφός μου δίπλα, παράδειγμα. Ο αδερφός του σπίτι κάει και καταστράφηκε όλο καιρό. Πήγε φωτιά μέσα, τα έκαψε όλα. Ο αδερφός σου Θανάση, όλοι καλά, ε? Όλοι καλά είμαστε, ναι. Εμείς μέναμε εκεί, δεν μένουν τα αδέρφια μου. Ναι. Δεν μου λες, φίλοι σας γνωστοί. Ναι, το απέναντι το σπίτι, το παραδίπλα το σπίτι, πολλοί φίλοι. Στην περιοχή και στη συγκεκριμένη περιοχή, στο κόκκινο λιμανάκι που ήσασταν εσείς, ήσασταν κοντά στην παραλία. Εμείς είμαστε ακριβώς πάνω από τη θάλασσα. Δηλαδή, εσείς είχατε και τη δυνατότητα να διαφύγετε αμέσως προς τη θάλασσα, έτσι. Σωστά, εκτός από το να φύγει ή όχι. Γι' αυτό. Όχι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Για πες μου, Χριστίνα μου, γι' αυτό τα θέλω να καταλάβω λίγο. Γενικότερα αυτό ήταν το θέμα, έτσι, γιατί έχουν ακουστεί πολλά ότι όσοι κατέβαιναν στη θάλασσα έπρεπε λογικά να σωθούν. Εάν δεν ξέρεις την περιοχή, δεν μπορείς να κατέβεις στη θάλασσα. Και όχι, δεν μπορείς να κατέβεις στη θάλασσα. Και όχι για τον λόγο που ανέφερε ο κύριος Καμένος, που είπε ότι δεν έχουν τα οικόπεδα διεξόδους προς τη θάλασσα και έχει καταπατηθεί το σύμπαν εκεί, το οποίο δεν υφίσταται βεβαίως, έτσι, δεν έχει γίνει καμία καταπάτηση. Αυτά είναι άπειρα χρόνια στη θέση τους, πάρα πολλά χρόνια είναι οι κατοικίες όλες. Δεν έχει γίνει καταπάτηση. Καμία καταπάτηση. Εδώ διαβάζω ένα παλιό δημοσίευμα της Πέμπτης που λέει Καμένος, οι κάτοικοι στο Μάτι καταπάτησαν τους νόμους. Καταπάτησαν τους νόμους. Το διαβάζω. Η Χριστίνα με την άκρη του ματιού του το βλέπει. Είναι δηλώσεις στο BBC, συνέντευξη του κυρίου Καμένου. Το λέει, δεν ξέρω την περιοχή και βλέπω τώρα αυτή τη δήλωση. Ναι, έτσι. Η περιοχή είναι περισσότερη, είναι εντός οικισμού ή εκτός οικισμού. Ναι. Εμάς το σπίτι στο κόκκινο λιμανάκι είναι γύρω στα 55 χρόνια. Από το 1955 είναι το σπίτι εκεί. Που τότε χτιζόντουσαν η περιοχή όλη. Και χτιστήκαν πολλά σπίτια. Τα περισσότερα σπίτια στο λιμανάκι και στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή και στο Μάτι, είναι όλα με άδειες. Γιατί λέει εδώ, η άναρχη δόμηση. Και θα πάμε σε διαφημίσεις. Να διαβάσω τι λέει ο κύριος Καμένος, ο υπουργός. Δεν ξέρω τι λέει ο Καμένος. Να σου το πω όμως, περίμενα, να σου πω τι λέει για να πεις τη γνώμη σου. Αυτό θέλω εγώ, τη δική σου γνώμη θέλω, όχι του Καμένου. Ο Καμένος δεν έχει δει την περιοχή κατά. Ήρθε όμως και την είδε αυτό. Και τώρα, ήρθε τώρα την είδε. Αν την έβλεπε πριν, θα είχε μια καλύτερη γνώμη. Ρώτησε τα επιτελεία του, εν πάση περιπτώσει, αυτό του είπαν, αυτό γνωρίζει, αυτό λέει, όσο το γνωρίζει και λέει λοιπόν. Η άναρχη δόμηση αποτελεί έγκλημα από το παρελθόν, γιατί στο Μάτι και σε όλη την ακτογραμμή οικοδομήθηκαν οι περισσότερες κατοικίες χωρίς την απαραίτητη άδεια. Έχουν κάνει κατάληψη της ακτής χωρίς να εφαρμόζουν τους νόμους. Μετά από μια τέτοια τραγωδία, είναι καιρός να καταλάβουν ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς και τις οικογένειές τους να μην τηρούν τους νόμους και τους κανόνες. Δήλωσε στο BBC ο Πάνος Καμένος. Διαφημίσεις και μου απαντά σε λίγο. Απαντάμε δηλαδή σε λίγο στον υπουργό, τον Πάνο Καμένο, γιατί λένε ότι, λέει εδώ, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι οι κάτοικοι με τα σπίτια πάνω στην παραλία εκεί μπροστά καταπατήσαν τους νόμους. Δεν έχεις μια απάντηση να του δώσεις. Έχω. Να μας πει ποια σπίτια είναι αυτά χωρίς δόμηση. Να μας πει. Δεν έχουν άδεια. Θα μας πει σε λίγο εσύ. Φουντώνει, τι θα το κάνω. Να σου πω. Προσπαθώ να σε βοηθήσω στη ροή σου. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να με βοηθήσει καθόλου. Γιατί φουντώνει πραγματικά. Θυμώνει. Ναι, δεν πειράζει. Κοίταξε, είναι μια εκπομπή στην οποία και θα θυμώσουμε και θα διαφωνήσουμε και θα συμφωνήσουμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρέπει να το διαλευκάνουμε με όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές πρέπει να ακουστούν. Πρέπει να ακουστεί και του Καμένου, πρέπει να ακουστεί και του Αδαμόπουλου, πρέπει να ακουστεί και του Δημάρχου Ραφίνας, πρέπει να ακουστεί και του τελευταίου κατοίκου όμως, έτσι, που γνωρίζει ίσως καλύτερα από όλους τους προαναφερθέντες. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Μαζί μου είναι στο στούντιο, τελευταία εκπομπή σήμερα για τη φετινή σεζόν. Μια εκπομπή που, όπως είπα και στον πρόλογο μου, περίμενα να την κάνω υπό διαφορετικές συνθήκες, με την ίδια ωστόσο καλεσμένη, την Χριστίνα Λαμπύρη, τη φίλη μου, και μαζί της είναι σήμερα τελικά, δεν θα ήτανε.
Θανάση, δεν θα ήσουν εσύ, να το ξέρει. Δεν θα ήσουν. Μα δεν θα σε προσκαλούσαμε. Σήμερα εκτάκτο είσαι εσύ. Δεν θα ήσουν γιατί η εκπομπή θα ήταν λίγο πιο τηλεοπτική, λίγο πιο δημοσιογραφική. Σήμερα δυστυχώς είναι μια εκπομπή επικαιρότητα. Και είχαμε μείνει η Θανάση Αδαμόπουλε. Ο Θανάση είναι ο σύζυγος, για όσους δεν το γνωρίζουν, που το γνωρίζετε όλοι νομίζω, τη Χριστίνα Λαμπύρη. Και ένα άνθρωπο έμπειρο περί των αυτοδιοικητικών στην ευρύτερη περιοχή. Πικερμίου, Ραφίνα, όλη εκεί τη περιοχή που χτυπήθηκε από την πύρνη Λέλαπα. Είχαμε μείνει στι δηλώσεις του κυρίου Καμένου που είχε πει τις προηγούμενες ημέρες ότι οι κάτοικοι ουσιαστικά έχουν ευθύνες για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι και κυρίως λόγω της άναρχης δόμησης που αποτελεί έγκλημα από το παρελθόν, γιατί σε όλη την ακτογραμμή, λέει σε όλη, το είπε στο BBC, οικοδομήθηκαν οι περισσότερες κατοικίες χωρίς την απαραίτητη άδεια. Και είχες ξεκινήσει στο προηγούμενο μέρος, το πρώτο της εκπομπής, να απαντάς. Λοιπόν, και μάλιστα κάτι έλεγες τώρα και στη διάρκεια του τραγουδιού. Κάτι έλεγες. Εγώ ρωτάω, κάτι... όλη η περιοχή έχει διόροφα, τριόροφα σπίτια και κατοικίες εκατομμυρίων. Και υπάρχουν και μερικές παράγκες που ενδεχομένως να μην υπάρχουν άδειες. Να μας πούνε λοιπόν αυτά τα διόροφα και τριόροφα σπίτια και τα... που έχουν χτιστεί στην ευρύτερη περιοχή, αν έχουν άδειες ή όχι. Αν είναι δυνατόν τώρα. Μιλάμε για καμιά παράγκα που είναι σε καμιά γωνία. Αφού το 97% είναι σπίτια τεράστια στην περιοχή και διόροφα, τριόροφα. Ναι, δηλαδή, δεν έχουν άδειες στα διόροφα σπίτια και τα τριόροφα. Δηλαδή πάει ο άλλος, δίνει ένα εκατομμύριο να φτιάξει κάποτε το σπίτι του πριν κάποια χρόνια. Πού ήταν και ο κύριος Καμένος στην κυβέρνηση. Γιατί δίνανε τις άδειες για διόροφα. Ναι, γιατί δίνανε άδειες τότε. Άρα υπάρχουν άδειες. Μην λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Δηλαδή τα σπίτια δεν είναι. Όλα τα σπίτια έχουν άδειες. Τα πάντα. Και βάζω στοίχημα πάνω σε αυτό. Όχι, ή βάζει στοίχημα και το σκέφτεσαι θεωρητικά ή το γνωρίζει. Το γνωρίζω, μάλλον. Γνωρίζει, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι απλά πράγματα. Ένα μικρό παιδάκι, άμα το ρωτήσει, παιδάκι μου, αυτό το σπίτι μου είναι τριόροφο, έχει άδεια, θα γελάσει. Καταρχήν, να σου πω κάτι που μου έρχεται μέσα στο μυαλό. Αν δεν είχε άδεια, αν δεν είχαν άδεια. Θα πήγαινε ένα να καταγγείλει τον άλλον. Θα το πιο απλό. Πρώτον. Το πιο απλό, γιατί εγώ ξέρω ότι όταν κάνω μια επέκταση στο σπίτι μου, έρχεται ο γείτονα και λέει ο Μάρκο, έβαλε δύο δωμάτια ακόμη. Δηλαδή. Λογικά θα είχαν υπάρξει καταγγελίες. Τα μισά θα είχαν κρεμίσει με τις καταγγελίες το ελληνικό στοιχείο. Σωστό. Μου πάει και το κάρφωμα στο μυαλό μου που είναι. Αυτό υπάρχει εκεί στην περιοχή. Παντού. Όχι εκεί, αυτό υπάρχει παντού. Σε όλη την περιοχή. Άρα η απάντησή σου είναι ότι τα σπίτια και άδεια έχουν και νόμιμα είναι και αυθαίρετα δεν έχουν επεκταθεί ενδεχομένως. Αυθαίρετα δεν έχουν επεκταθεί. Κάποιοι... Και αν επεκταθήκανε κάπου ευθαίρετα με 5 και 10 τετραγωνικά, αυτό δεν αποτελεί άνευ δρόμηση. Γιατί να σα πω κάτι. Πολεοδομικό σχέδιο. Υπάρχει ένα πολεοδομικό σχέδιο στην περιοχή που είπε υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι, χαράζονται όλα αυτά, υπάρχει τίποτα. Εγώ 55 χρόνια ζω στην περιοχή. Δεν είδα κάποιο σχέδιο. Η περιοχή θέλει να μπει εντός σχεδίου και υπάρχουν δασικά κάποια χρόνια πριν. Βγάζουν τα μισά, είναι δασικά καταρχήν. Και δεν έχουν εξιστεί. Η μισή περιοχή είναι δασική. Δεν υπάρχει σχέδιο πόλη, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο πόλη στην περιοχή. Εδώ και 55 χρόνια που ζω εγώ εκεί. Πού είναι το σχέδιο πόλη τη περιοχή, γιατί δεν μα το λένε οι προηγούμενοι όλοι, γιατί δεν έχουν σχέδιο πόλη. Και η απάντησή σου ποια είναι, γιατί δεν έχουνε. Γνωρίζεις. Γιατί τους ενδιαφέρει να έχουν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Γιατί τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει, γιατί τους ενδιαφέρει. Να σου ρωτήσω κάτι δηλαδή, άλλο. Δηλαδή η τοπική κοινωνία ενδιαφέρθηκε να κάνει σχέδιο πόλης. Ενδιαφέρθηκε. Τόσα χρόνια το κόκκινο λιμανάκι εκτός σχεδίου. Και ότι χτίστηκε. Να σου ρωτήσω κάτι, Θανάση. Εσύ που ξέρεις πάρα πολύ καλά την περιοχή. Επειδή ακούω τώρα και Χριστίνα, βέβαια και εσύ συμμετέχεις στην κουβέντα, γιατί και εσύ την ξέρεις καλά την περιοχή. Έτσι, mm-hmm. Απλά ο Θανάσης είναι. Εντάξει, την ξέρει καλύτερα. Είναι γέννημα θρέμα της περιοχής και έχει ασχοληθεί και αυτοδιοικητικά με την περιοχή. Αυτό που λένε για την περιοχή εκεί στο Μάτι, στην οποία περιλαμβάνεται, αν κατάλαβα καλά, και το κόκκινο λιμανάκι. Όχι, για πες μου, δώσ' μου λίγο. Το Μάτι ανήκει στο Δήμο Μαραθώνα. Είναι μακρύς, ναι. Και το κόκκινο λιμανάκι ανήκει στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Μάλιστα. Το πιο. Πιο πυκνοκατοικημένο και μπερδεμένο ποιο είναι το μάτι. Το Μάτι είναι που έχει την όχι την παρανομή, την άναρχη δόμηση μου, έχει... Το Μάτι, ναι. Σαφέστατα είναι ένα δεν είναι φιλόξενο, δεν είναι φιλικό προς τον κάτοικο. Ο μοναδικός παραλιακός δρόμος είναι ο δρόμος ο δικός μας, περνάει μπροστά από το σπίτι, λέγεται Δημοκρατίας. Με. Και είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από την αρχή σχεδόν της Ραφίνας, από τον κεντρικό δρόμο της Φλέμινγκ, δηλαδή είναι κάτω της Φλέμινγκ, και φτάνει μέχρι και ίσως μη σου πω τη Νέα Μάκρη, φτάνει πάρα πολύ μακριά. Είναι παράλληλος δρόμος της παραλίας, είναι παραλιακός δρόμος. Αυτός με τα βία χωράει δύο αυτοκίνητα. Με βία χωράει δύο αυτοκίνητα. Ο δικός σας παραλιακός δρόμος ξεκινάει από εκεί που μετά το κόκκινο λιμανάκι. Και είναι και ο μοναδικός. Είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Στην προηγούμενη, ναι. Που μετά το κόκκινο λιμανάκι υπάρχει μια τεράστια άναρχη δόμηση, ναι. Που είναι κάτι τεράστια ξενοδοχεία πενταόροφα. Ναι, ναι. Κώστα Ρίκα παλιά που λένε. Το Μάτι το ξενοδοχείο. Ναι. Που όλα αυτά καταλαβαίνετε. Είναι όλα αυτά χωρί άναρχη.
Αυτά είναι παράνομα όλα τα ξενοδοχεία. Θεωρητικά. Ηρωνικά μιλώντα. Έλεος, ηρωνικά μιλώντα. Ηρωνικά μιλώντα. Δηλαδή, όταν η γραμμή. Για ποια έχει νόμιση. Για πέντε παράγκε που χτιστήκανε. Η ακτογραμμή αυτή είναι γεμάτη ξενοδοχεία και μαγαζιά. Ζει κόσμος δηλαδή. Δεν έχει σπίτια. Κυρίως έχει ξενοδοχεία και καταστήματα. Ναι. Κέντρα αναψυχής, ταβερνάκια, η Αργυρά Ακτή δηλαδή. Ήταν ένα ταβερνάκι εκεί που έχασε ο κόσμος τη ζωή του. Δίπλα ακριβώς υπάρχει ένα σπίτι, το οποίο είναι και αυτό 60 χρόνια σπίτι. Δεν το ανακαλύψαμε σήμερα. Όλοι ξέρουμε την περιοχή. Το ταβερνάκι αυτό στην Αργυρά Ακτή, συγγνώμη, ναι. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Είναι αυτό που ρώτησαν τον υπουργό όταν ρώτησε. Που είπε ο υπουργός, που είναι το ρέμα, ρε παιδιά, και του είπαν αυτή η ταβέρνα είναι χτισμένο πάνω στο ρέμα. Δεν το γνωρίζει. Αυτό δεν το γνωρίζει. Γιατί άκουσα κάτι τέτοιο στα δελτία ειδήσεων όταν πήγε. Υπάρχει ένα ρέμα στο Κόνιο Λιμανάκι που και εκεί υπήρχε ένα παλιό κεντράκι. Δηλαδή, μήπως και εκεί έχουν μπαζωθεί τα ρέματα τροπολινά. Δεν έχουν μπαζωθεί. Γιατί κάποιος του είπε, ρώτησε τις προάλλες ο Καμένος, πού είναι ρε παιδιά το ρέμα να βοηθήσουμε στη διάνοιξή του κτλ. Και λέει, του είπε κάποιος κάτοικος, νομίζω, προχτές την Πέμπτη. Πέμπτη πρωί είχε πάει. Είναι εκεί που είναι το ταβερνάκι που βλέπεις. Ναι. Δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι. Κλείνει ακόμα παρέντες. Και αν έτσι είναι. Ακόμα, εγώ σου λέω, εγώ δεν το ξέρω, δεν το ξέρουμε το Θανάση, αλλά έστω ότι είναι έτσι. Τώρα θα ανακαλύψουμε που είναι το ρέμα και τι έχει χτιστεί πάνω στο ρέμα. Τώρα να ζητούμε. Αυτό είναι μια αστεία ιστορία. Μου θυμίζει λίγο τις πλημμύρες που είχαμε στη Μάνδρα. Θυμόσαστε που είναι όλα τα ρέματα μπαζωμένα και κάναν κοιτούσαν ένα στον άλλον, δεν το ξέρανε. Πώς δίνονται οι άδειες λοιπόν πάνω σε ρέματα να γίνονται σπίτια? Γιατί κάποιος παίρνει μια άδεια. Από κάπου παίρνει αυτή την άδεια, τη ρημάδα. Το κράτος τη δίνει την άδεια. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν πάει ο καθένας να χτίσει μόνος του. Πάνω στο ρέμα, πάνω στο ρέμα. Ναι. Δηλαδή είναι γνώση και του κράτους ότι είναι πάνω στο ρέμα. Τώρα μετά, και όταν συμβαίνει λοιπόν η συμφορά, ψάχνουμε να βρούμε πού είναι το ρέμα. Εγώ είχα ξεκινήσει πάνω στο ρέμα. Πρώτος που θα φύγει ήταν αυτός. Ακριβώς. Εγώ είχα ξεκινήσει λοιπόν να σας ρωτάω λίγο για την μορφολογία της περιοχής, γιατί ανοίξαμε διάφορες παρενθέσεις. Φύγαμε στο πολεμικό. Δεν πειράζει. Θα έχουμε, γι' αυτό θα έχουμε χρόνο να τα πούμε όλα. Θέλω να καταλάβω καλά και να καταλάβει και ο κόσμος του Real FM που ακούει σήμερα πιο ψύχρεμα τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την περιοχή που ενδεχομένως μαζί με όλα τα υπόλοιπα και τις ευθύνες κάποιων που τις κάνουν μπαλάκι, το είπαμε και αυτό. Ευθύνονται λοιπόν όλα αυτά μαζί και το καθένα μόνο του για την τραγωδία που ζήσαμε. Λέγαμε λοιπόν ότι το Μάτι είναι το πυκνοκατοικημένο που η μόνη του παραλία είναι το Κόκκινο Λιμανάκι. Σωστά, όχι. Η παραλιακή ακτιόρα. Πώς? Το Κόκκινο Λιμανάκι είναι μία από τις παραλίες σε όλη την έκταση από Ραφίνα μέχρι και Νέα Μάκρη. Είναι η διέξοδος προς παραλία όμως, αυτό λέω. Από Ραφίνα μέχρι Νέα Μάκρη υπάρχουν λιμανάκια. Δηλαδή ξεκινάμε από Ραφίνα. Υπάρχει το μπλε λιμανάκι, μετά είναι το κόκκινο λιμανάκι. Όλα αυτά είναι λιμανάκια. Ωραία, εγώ άλλο θέλω να πω. Γιατί ο κόσμος τελικά από το Μάτι δεν κατάφερε να φύγει προς παραλία? Γιατί το λέει μόνο του. Είναι λιμανάκια. Δεν είναι παραλία. Είναι λιμανάκια. Είναι μικρά λιμανάκια που μπαίνουν, είναι μικροί κόλποι δηλαδή που χώνονται μέσα στην ακτή, μέσα στα βράχια. Συνεχίζουν βράχια άγρια ψηλά. Ξανά κολπίσκος. Ξανά βράχια άγρια. Με πολύ στενό δρόμο δηλαδή, όλα αυτά. Με πολύ στενό δρόμο. Σωστά. Που, δεν υπάρχει που οδηγεί από κολπίσκο. Α, δεν υπάρχει καν δρόμο. Βγαίνει στο κεντρικό. Πας, ή βγαίνει στο κεντρικό πάλι. Ή πας στο επόμενο λιμανάκι για να βγει. Μάλιστα. Υπάρχουν δρόμοι που να οδηγούν. Δεν έχω κάνει οδηγικό στην περιοχή, αυτό σα ρωτάω. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχουν δρόμοι που να οδηγούν στα βράχια. Υπάρχουν δρόμοι που οδηγούν μόνο στα παραλιακά. Εάν δεν το ξέρει και μπει σε ένα οικόπεδο, κατά πάσα πιθανότητα θα βγεις στους βράχους επάνω, όπως έπαθαν και δυστυχισμένοι άνθρωποι. Αυτά θέλω να μου πεις λιγάκι, δηλαδή στο επόμενο μέρος της εκπομπής. Ναι. Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Θέλω να μου πεις ακριβώς πώς έγινε αυτό. Η τραγωδία και οι άνθρωποι φτάνανε μπροστά στα βράχια, ναι, και ή έπρεπε να πάνε πίσω στη φωτιά ή έπρεπε να πηδήξουν. Δεν υπάρχει να πηδήξουν. Είναι γκρεμός, εκατό αυτό, λέω, γκρεμός. Αυτό θέλω να το δούμε σε λίγο, να μου πείτε ακριβώς δηλαδή εκείνες τις στιγμές που η φωτιά εξαπλώνεται παντού, τι ακριβώς συνέβη. Πάμε σε διαφήμιση για να τα πούμε σε λίγο. Στο μυρίζει, η θάλασσα γυαλίζει, σαν πόλη που φωτίζει, στου δρόμου τη στροφή, κι αγάπη υπάρχει μέσα στο κάθε τι. Ναι, η αγάπη υπάρχει μέσα στο κάθε τι. Στο κάθε τι. Η
6944-05-05. Αποθήκευσε αυτόν τον αριθμό και στείλε φωτογραφία ή βίντεο μέσω μηνύματος WhatsApp ή Viber στο enikos.gr. Είδα αυτό τον όγκο των σκουπιδιών και το έστειλα εκ των ενικό. Χρησιμοποίησα το τηλέφωνο του enikos.gr για να κοινοποιήσω τις φωτογραφίες που μόλις είχα τραβήξει μπροστά από το παλιό λιμάνι του Ηρακλείου. Είδα ένα σοβαρό τροχαίο. Αποφάσισα να στείλω το βιντεάκι αυτό στο enikos.gr. enikos.gr. Εδώ οι αναγνώστες μιλάνε στον ενικό. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. 15 ερωτήματα φωτιά για μια τραγωδία. Οι νεκροί ζητούν απαντήσεις.